Εγώ σε ευχαριστώ προς το παρόν. Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν κυρίες και κύριοι για άλλη μια φορά στην προανακριτική της Βουλής για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και Χρήστος Μαρκογιαννάκης είχαν σκληρή φραστική αντιπαράθεση, αλλά η κόντρα επεκτάθηκε και με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρή Δρίτσα, τον οποίο ο κύριος Μαρκογιαννάκης αποκάλεσε γελίο, επειδή ο κύριος Δρίτσας τον κατηγόρησε ότι προσπαθεί να συγκαλύψει την υπόθεση της λίστας. Πάντως η κατάθεση του Γιώργου Παπανδρέου μετατέθηκε μετά από δύο εβδομάδες. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Αντώνη Σαντζολέτο, θα μας δώσει περισσότερα αμέσως μετά. Επισοδιακά και με έντονη αντιπαράθεση εντός και εκτός αίθουσας ολοκληρώθηκε η κατά την παράσταση εξέταση του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Κωνσταντίνου Μπίκα και του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΗ Ιωάννη Διώτη. Πρωταγωνιστές ήταν για άλλη μια φορά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Τα αίματα άναψαν όταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άφησε να εννοηθεί ότι ο κύριος Μαρκογιαννάκης παρεμβαίνει στη διαδικασία της εξέτασης προκειμένου να αποδείξει ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δύο καταθέσεις. Ακούστε με, ρόλο υπερασπιστού της κυρίας δεν έχετε. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, προσβολές τέτοιου είδους να μην επαναληφθούν. Είστε ο πρώτος υβριστής, αφήστε τα αυτά. Δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε περί προσβολών. Δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε, κύριε Μαρκογιαννάκη. Θέλετε απλώς να εμποδίσετε. Όσο δεν την μαζεύετε αν αυτήν εδώ, έτσι θα γίνεται εδώ μέσα. Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστή η θητεία σας σε κρίσιμους τομείς και πολλαπλές συγκαλύψεις. Μην επαναλαμβάνετε το παρελθόν σας. Είστε γελίος. Οι απίστευτοι διάλογοι που ακολούθησαν οδήγησαν στην απόφαση του κυρίου Μαρκογιαννάκη να διακόψει τη συνεδρίαση. Είστε η προσωποποίηση της υπόθαλψης. Ακούστε, κύριοι μάρτυρες, μην δίνετε σημασία. Η κυρία είναι εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτυχε στο δρόμο μας και θα την υποστούμε. Έτσι λέτε στους μάρτυρες. Δεν τρέπεστε λίγο. Όταν λέτε ότι σε άλλες υπηρεσίες συγκάλυπτα και ξέρουμε το βίο και την πολιτεία σας, θα την πάρετε την απάντηση όπως την πήρατε. Αυτή η απάντηση είναι απάντηση χαμετυπίου. Γι' αυτό δεν με αγγίζει. Χαμετυπίο είναι ο τόπος στον οποίο βιώνετε. Εμένα στην πατρίδα μου χαμετυπία δεν είχε. Στη δικιά σας έχει. Είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή. Τελείωσε η ιστορία. Είστε αρχιερέας της συγκάλυψης. Να καταγράφονται αυτά. Είστε αρχιερέας και βεβαίως να γράφονται και θα σας καταγγείλω δημόσια. Λύεται η συνεδρίαση. Στη συνέχεια, άναυδοι υπάλληλοι της Βουλής παρακολουθούσαν τα όσα ακούγονται στους διαδρόμους. Η παρουσία του κυρίου Μαρκογιαννάκη στην κατά την παράσταση εξέταση είναι καταστροφική γιατί δεν θέλει να αναδειχθούν οι αντιφάσεις των μαρτύρων. Η ιστορία θα καταγράψει το ρόλο του. Ουδέποτε στη ζωή μου έχω ακούσει τόσες ύβρις μαζεμένες. Τελικά θα τη διακόψετε τη συνεδρίαση. Άντε βρε νούμερο που θα μας πεις εσύ πότε θα διακόψουμε τη συνεδρίαση. Είσαι νούμερο, είσαι νούμερο. Η κόντρα συνεχίστηκε και το πρωί μέσω καναλιών με τον κύριο Μαρκογιαννάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου να εξαπολύουν τα βέλη τους μέσω Μέγκα και Αντένα, την ώρα που στην ουσία της υπόθεσης ο κύριος Διώτης μιλούσε και πάλι για το ρόλο της ΕΥΠ στο πώς έφτασε η λίστα στην Αθήνα. Και ο τρόπος με τον οποίο απετράπη η εξέταση είχε μεθοδευθεί και ήταν κατάδελος αποδεικνύει και καταδεικνύει ότι εδώ το ζητούμενο δεν είναι να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Εδώ το ζητούμενο είναι να μην αποκαλυφθούν ποινικές ευθύνες από έναν πρόεδρο επιτροπής, ο οποίος προσυνεννοείται μάλιστα με εμπλεκόμενα μέρη για την εξέτασή του. Εδραιώθηκε η πεποίθησή μου ότι η Λίστα Λαγκάρντ ήρθε στην Ελλάδα μέσω του κυρίου Μπίκα, καθώς μου είχε αναφέρει όλη την προϊστορία. Πώς έφτασε στη Γαλλία και σε άλλες υπηρεσίες άλλων χωρών η λίστα αυτή. Δεν είχα ενημερωθεί ότι ήταν αποτέλεσμα συνεννόησης του Γαλλικού με το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Καταγγέλλω την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι τοποθέτησε την κυρία Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή για να μην επιτραπούν, για να μην επιτραπεί ομαλότητα στις εργασίες της, να μην βγει αποτέλεσμα και να βγαίνει να καταγγέλει για κουκούλωμα. Και παρακαλώ το Θεό να βγω υγιής από εκεί μέσα. Η έλευση της λίστας Λαγκάρντ στην Ελλάδα μέσω της ΕΥΠ και η άμεση εμπλοκή Παπανδρέου στην απόκρυψή της έχουν πλέον αποδειχθεί περίτρανα. Η Χρυσή Αυγή δικαιώνεται απόλυτα. Καταγγέλλω ότι οι γελίες λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν μοναδικό στόχο να οδηγήσουν σε εκφυλισμό την προανακριτική επιτροπή. Τόσους χαρακτηρισμούς σε ένα βίντεο είχαμε πραγματικά πολύ καιρό να ακούσουμε. Αντώνη Ατζολέτο, αναρωτιέμαι εάν έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην προανακριτική θα βγει άκρη και αν θα βγει άκρη και εντός Απριλίου, όπως αναμένεται το πόρισμα να είναι έτοιμο το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου.
Σίγουρα έτσι όπως πάνε τα πράγματα ΣΥΑ θα χρειαστεί παράταση, γιατί αν λάβουμε το γεγονός ότι το πόρισμα τους ΔΟΑ αναμένεται εδώ γύρω στις 12 Απριλίου και πριν από λίγο μάθαμε ότι ο κύριος Παπανδρέου δεν θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα αλλά τη μεθεπόμενη, mm-hmm. μετά από αίτημα του κυρίου Χαλβατζή από το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος και δεν θα μπορεί να είναι παρόν. Και βεβαίως μένουν ακόμα να εξεταστούν και οι τέσσερις συγγενείς του κυρίου Παπακοσταντίνου. Σίγουρα, όπως λένε και μέλη της Επιτροπής, θα χρειαστεί όλος Απρίλιος. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή μέρα, στη σκιά βέβαια των χθεσινών επεισοδίων, ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε κάτι. Πριν από λίγο τελείωσε την κατάθεσή του ο κύριος Γιαννικόπουλος, πρώην συνεργάτης του κυρίου Γεωργακόπουλου, που ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Να σου θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος είχε πει για τον κύριο Γιαννικόπουλο ότι τον πλησίασε κάποιος άγνωστος και του πούλησε σε εισαγωγικά αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ μια λίστα με Έλληνες καταθέτες του εξωτερικού. Η Επιτροπή δεν έγινε σοφότερη σήμερα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Γιαννικόπουλος είπε ότι δεν θυμάται. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Όντως τον πλησίασε κάποιος άντρας κάτω των 50 ετών, αλλά δεν είχε περισσότερα να πει στην Επιτροπή. Μάλιστα.